καταρχήν να σας ευχαριστήσω που για μια ακόμη φορά βρίσκεστε εδώ για να προβάλλουμε μια ακόμα δράση που γίνεται στην πόλη μας, που γίνεται στην περιοχή μας και νομίζω μια πολύ ιδιαίτερη, ξεχωριστή, διαφορετική δράση, μια πρωτοβουλία που ξεκινά από τα δύο παιδιά εδώ που είναι δίπλα μου, θα σας στηθούν και θα τους μάθετε, για να διοργανώσουμε μια προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου για νέους ανθρώπους στις 23 και στις 24 Μαρτίου του 2019. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τα παιδιά, από επιστήμονες, από νέους ανθρώπους, οι οποίοι μάλλον προβληματίζονται για τα πολιτικά ζητήματα, με την ευρεία έννοια του πολιτικά ζητήματα. Και μας πρότειναν αυτή την πολύ ωραία ιδέα, η οποία την έχουμε δει να προσπαθήσει και να γίνεται να πραγματοποιείται σε άλλες πόλεις με πολύ μεγάλη επιτυχία. Γίνεται για πρώτη φορά στην Κουζάνη η προσομοίωση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα γίνει επί της ουσίας ένα κανονικό Δημοτικό Συμβουλίο, όπως θα σας περιγράψουμε τα παιδιά. Θα λάβουν μέρος νέοι και νέες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν όλη αυτή τη διαδικασία. Ενίοτε, ξέρετε, οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, ιδίως οι νέοι, εισπράττουν την αίσθηση ότι αυτό που συμβαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι κάτι πολύ μακριά από αυτούς. Επί της ουσίας όμως είναι κάτι που επηρεάζει σε κάποιο επίπεδο την ίδια τους την καθημερινότητα, την ίδια τους τη ζωή. Και η υποχρέωση δική μας είναι να δώσουμε τα ερεθίσματα ώστε να κατανοήσουν ακριβώς τη σημασία ενός Δημοτικού Συμβουλίου, της διαδικασίας ενός Δημοτικού Συμβουλίου, τον τρόπο τον οποίο αυτό γίνεται και να μπορέσουμε να μπούμε σε μια διαδικασία μίμησης σε μια σειρά πολιτικών ζητημάτων και πραγματών. Ούτως ή άλλως, ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που υπάρχουν να αντιμετωπίσουν. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Ρήνος, είμαι φοιτητής του Τμήματος Μηχανών Μηχανικών του Τρίτης Μακεδονίας. Αυτό που θέλω να πω από τη μεριά μου είναι αρχικά ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί είναι τόσο προσωπική όσο και ηθική ικανοποίηση για εμάς να βλέπουμε στην πραγματικότητα μια ιδέα να αναπτύσσεται από το μηδέν στην πράξη της. Τόσο ο Δήμος όσο και οι συμμετέχοντες αλλά και οι άλλοι φορείς που μας στήριξαν και μας στηρίζουν ακόμα σε αυτή την πράξη μας, ήταν εκεί και είναι ακόμα σε όλο αυτό που έχουμε στήσει. Τότε από εμάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλο αυτό. Αύριο θα ξεκινήσει επιτέλους αυτή η προσπάθεια που κάναμε τους τελευταίους μήνες. Το πρόγραμμα θα είναι 2,5 το πρωί βασικά θα ξεκινήσουμε και 6 είναι η λήξη. Το είναι αρχίδιο προς το κοινό, οπότε όποιος θέλει θα μπορεί να έρθει να το παρακολουθήσει. Θα είναι μεγάλη μας χαρά γι' αυτό. Τι ακριβώς θα ζητήσετε να μάθετε? Αυτό που θέλουμε εμείς βασικά είναι εκτός από το να δείξουμε πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό από τη μεριά μας, είναι να μάθουν τα ίδια τα παιδιά, οι συμμετέχοντες, αλλά και ο κόσμος που παρακολουθεί πώς θα μπορούσε να γίνει μια σωστή συνδιαλλαγή μεταξύ των ατόμων, πώς μπορεί να γίνει η καλύτερη λήψη αποφάσεων, καθώς και πώς μπορεί να γίνει μια καλή συνεργασία από παιδιά μικρότερης ηλικίας. Αυτό κυρίως είναι θέμα. Ευχαριστούμε. Ονομάζομαι Στεφανία Ζούρκα, είμαι φοιτήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στο τμήμα της Νομικής. Όπως είπαν ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πήραμε την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε μια προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι κάτι που ήταν αναγκαίο για τον τόπο μας, καθώς θα πρέπει και νομίζω είναι καθήκον όλων μας να συμμετέχουμε στα κοινά, να συμμετέχουμε στα κοινά δρόμενα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι προετοιμασίες
κυλήθηκαν ομαλά. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή και μας παρήχε ό,τι ήταν αναγκαίο για αυτή την προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι σας προσκαλούμε να βρίσκεστε όλοι στην τελετή έναρξης αύριο στις 10.30 στο Κοβεντάριο. Όχι μόνο για να στηρίξετε μια προσπάθεια να ανακτήσουμε μετοχικότητα όσον αφορά τα κοινά δρόμενα, αλλά κυρίως για να. Αυτό δηλαδή που θα προσπαθήσουμε εμείς να σας δώσουμε, να καταλάβετε, είναι το πώς εμείς θα θέλαμε να λειτουργεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο, πώς θα θέλαμε να λαμβάνονται οι αποφάσεις σε ένα συλλογικό όργανο όπως αυτό. Και πιστεύουμε ότι θα ανταπεξέλθουμε και στις προσδοκίες σας και θα προσπαθήσουμε να γίνει θεσμός αυτή η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε δειλά-δειλά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία.